αλήθεια! Πώς θα περάσουν 35 λεπτά αναμονής! Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά! Τι χρόνια πολλά! Δεν έχει γύρω χειρινό ρε μ***! Εξαλή. Γεια! Καλησπέρα σας, πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε? Ρε Βουλγαρία, τι να πάρω ρε εσύ! Φρέντε, φρέντο εσπρέσο ή φρέντο καπουτσίνο! Ζεστό θα πρότεινα με τέτοιο καιρό! I'm too hot! Καλησπέρα! Καλησπέρα σας, πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε? Είμαι στα Μέγαρα και τρώω πίτσα με γαρδούμπα! Ενδιαφέρουσα επιλογή! Έχω κάνει μια παραγγελία και έχει αργήσει 10 λεπτά! Και έχω τρελαθεί! Εκτός από χάπια, τι άλλο μου προτείνετε? Α, χρόνια πολλά, καλές γιορτές! Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά! 10 που σας θα βοηθούσαν, αλλά δεν θα σας βάλω σε αυτόν τον κόπο. Θα καλέσω το κατάστημα να δω τι έχει γίνει. Είσαι Θεός, ευχαριστώ πολύ! Βάζει αξιολόγηση στο chat, good. Με ενημέρωσαν από το κατάστημα πως ο διανομέας είναι καθοδόν. Πολύ σύντομα θα παραλάβετε. Από πού να αρχίσω? Η παραγγελία ήρθε μόλις. Είσαι ο καλύτερος. Δεν τους άφησα περιθώρια. Έτσι σε θέλω, Ατίλα. Ουγγ. Το Foodiversity που το γράφω. Καλησπέρα σας. Στο τελευταίο στάδιο της παραγγελίας σας υπάρχει ειδικό πεδίο για εισαγωγή κουπονιού. Να σε καλά, ρε Γιάννη. Μπας και κάνουμε λίγη οικονομία στους δύσκολους καιρούς. Πες και εσύ καμιά καλή κουβέντα μας και κερδίσουμε τίποτα. Δυστυχώς είναι όλοι αδέκαστοι, δεν μπορώ να το επηρεάσω. Έλα, πες εσύ κάτι και θα έχω να το λέω ότι ο Γιάννης είναι ο καλύτερος από το customer service. Γλύψιμο τίγκα. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι. Δεν πιστεύω σε υποσχέσεις και η πρώην μου υποσχόταν ότι θα με αγαπάει για πάντα, αλλά δεν. Και θλιμμένες φατσούλες. Καρδούλα. Κοίταξε Γιάννη, φαίνεσαι καλό παιδί από το λίγο που σε ξέρω, αλλά προτιμώ τις γυναίκες. Κι εγώ. Νονά, καλά Χριστούγεννα! Καλησπέρα σας! Παίζει να γίνει καμιά μόντα για πινιάτα στα ύπουλα από το Λούκου Λούκου γιατί πεθαίνω για λουκουμάδες ψητούς. Σώσε με! Καλησπέρα σας! Είναι τελείως τυχαία η συχνότητα που εμφανίζεται. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να την εμφανίσω. Μακάρι να είχα τον τρόπο να σου βοηθήσω σε αυτό. Άμα δώσεις PayPal, θα σε γραμματιζώσω με ένα ταλιρέτο έξτρα όλο δικό σου. Είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο της ζωής μου. Είμαι σε μια κατάσταση η οποία δεν μου επιτρέπει να μην φάω λουκουμάδες. Βοήθησε έναν αδερφό. Είναι ωραίοι οι λουκουμάδες, δεν διαφωνώ, αλλά νομίζω πως μπορείτε να ζήσετε και χωρίς αυτούς. Είσαι bot. Καλησπέρα σας. Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε? Γεια σου, συνονόματέ μου. Γεια σας. Η Σόφη είναι εκεί. Σόφη, λυπάμαι, αλλά δεν είναι εδώ. Να αφήσω ένα message. Παρακαλώ, πείτε μου και θα το προωθήσω. Πείτε της πως άφησα το θερμοσύφωνο ανοιχτό. Με love, Τούλης. Οκ, το μετέφερα ήδη. Εν τω μεταξύ, λέει πως είναι συνονόματη, αλλά τον έναν το λένε Τούλη και τον δικό μας το λένε Γιάννη. Είχα πατήσει δίπιτα και ήρθαν μονόπιτα. Δεν έχω μονάδες, πώς μπορώ να τους το πω? Απαντάει η Πουλχερία. Καλησπέρα σας. Άστο, θα τα φάω μονόπιτα. Απλά δεν θα ξαναπαραγγείλω. Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί τους για το λάθος. Άστο, το έφαγα ήδη το πρώτο. Απλά πες τους άλλη φορά, άμα χρεώνουν δίπιτα να το στέλνουν. Σας φέρνει το κατάστημα τώρα τη σωστή παραγγελία. Μα τα έφαγα. Αχού. Έλα, οκ, θα τα φάω και τα επόμενα, θα τα πληρώσω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι λάθος του καταστήματος και θα σας το φέρουν δωρεάν. Μα αφού τα έφαγα. Πουλχερία, θα με βάρει το μαχιάσει. Ευχαριστώ που επικοινώνησε μαζί του. Λυπάμαι πάντω για αυτό που συνέβη. Δεν είχα φάει τίποτα από το πρωί και είχα νεύρα. Έφαγα και ήρεμησα. Όλα καλά τώρα. Απλά ένα σημαντικό συστατικό στο δίπτυο σουβλάκι είναι η διπλή πίτα. Συμφωνώ. Ήταν ξεκάθαρη η επιλογή σα. Ήρθε το παλικάρι. Όλα οκ. Καλή όρεξη. Γεια σα. Καλησπέρα σα. Πώ μπορούμε να σα εξυπηρετήσουμε? Τίποτα. Απλά ήθελα να πω ένα γεια. Η Σοφία στο live chat του eFood και οι καρδιές. Σοφία, ψάχνω εσένα! Καλησπέρα σας, πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε? Ρε Κυριάκο, να σου πω, είναι η Σοφία εκεί! Όχι, αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Χρήστης κάνει αξιολόγηση στο live chat του eFood, βάζει φυσικά καλή, και γράφει από κάτω με κεφαλαία ο πιο εξυπηρετικός και ευγενικός άνθρωπος σε όλο το eFood. Και λέει μετά, Γιάννη! Γρηγόρη! Η αδερφή μου ρωτάει αν απαντάς και στις πάντα στα IP. Της μίλησα για σένα. Απαντάω στα πάντα εκτός από προσωπικές ερωτήσεις. Παντού έχει πάει φήμη σου, Μπρεγιάννη. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, λοιπόν. Γιατί σας άρεσαν πάρα πολύ οι ερωτήσεις που μας κάνετε στο live chat του eFood. Έχουμε ξανακάνει βίντεο, μπείτε να το δείτε. Τρεις τυχεροί από εσάς κερδίζουν κουμπανάκια να φάνε δωρεάν από το eFood. Επομένως, πείτε μας από κάτω στα σχόλια ποιο από όλα αυτά τα παράλογα που μας στέλνετε σας φάνηκε πιο αστείο. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Οι νικητές από την προηγούμενη φορά είναι οι. Πάλι από την άλλη μεριά είναι. Με έχεις αφήσει να κάθομαι έτσι σαν τη χαζή εδώ πέρα να δείχνω από την άλλη.
Τρυπάρω λίγο με αυτά τα γυαλιά, τη φάση.